Πάμε στην Ίσυρο, καθώς εκεί το νησί, με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές, προσέξτε, μας δείχνει το δρόμο για την αξιοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων. Σωστά. Σωστά, και η ομάδα Νησίριο είναι μια εθελοντική ομάδα που αποτελείται πολύ σωστά από μικρούς αλλά και μεγάλους. Οι μικροί δείχνουν το δρόμο. Έχει προσπαθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τους 1000 κατοίκους της Νησίρου να τους ευαισθητοποιήσει σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Πόσο όμορφο νησί και πόσο δραστήριοι εκεί οι άνθρωποι, βέβαια. Πάμε να συνδεθούμε, πάμε να τους γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Εύη, να μας συστήσεις τους συνομιλητές μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Πάχου, οργανωτικό μέλος του Νησίριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Κωνσταντίνα Κακαζιάννη, μαθήτρια πρώτης Λυκείου, και ο Γιώργος Χασαπλεδάκης, μαθητής τρίτης Γυμνασίου. Κυρία Πάχου, πόσο όμορφο είναι να στεναστρέφεστε έτσι με μικρές ηλικίες, με μικρούς μαθητές, ειδικά σε ένα πανέμορφο νησί όπως είναι η Νήσυρος. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνεργαζόμαστε με παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να δώσουμε και παράδειγμα και μέσω του καναλιού σας και σε άλλα νησιά και σε άλλα παιδιά και σε άλλα σχολεία να ασχοληθούν με το περιβάλλον, ίσως με τη δική μας ιδέα που την έχουμε αναπτύξει εδώ, με τον οργανισμό μας το Νησίριο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2019. Έχει 16 οργανωτικά μέλη. Και πάρα πολλούς εθελοντές που ασχολούνται σε κάθε δράση και νέοι εθελοντές ανάλογα τη δράση. Αν αφορούν παιδιά, ασχολούμαστε με τα παιδιά και έχουμε εθελοντές στα παιδιά. Αν αφορούν μεγάλους ή και γονείς με παιδιά ταυτόχρονα, έχουμε κάθε φορά και καινούργια μέλη και καινούργιους εθελοντές. Μάλιστα. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, κυρία Πάχου, αναφορικά με τη δράση και να δώσουμε και το λόγο μετά και στα παιδιά. Φέτος κάναμε 13 δράσεις. Είχαμε ξεκινήσει με τον οργανισμό μας να ασχολούμαστε με την ανακύκλωση, αλλά επειδή είδαμε ότι ήταν πιο κοστοβόρα διαδικασία αυτή και γενικά δεν μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να μαζέψουμε το σκουπίδι ή να μην το πετάμε, προσπαθούμε να μην δημιουργούμε σκουπίδια. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Εφόσον όμως δημιουργούνται σκουπίδια αναπόφευκτα, βρήκαμε και λύσεις και ιδέες για να πάρουμε τα σκουπίδια, να τα μετατρέψουμε σαν μια νέα πρώτη ύλη και να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο και να του δώσουμε νέο ρόλο και να δημιουργήσουμε νέα χρηστικά αντικείμενα από ένα προηγούμενο σκουπίδι. Κάποιες δράσεις που κάναμε ήταν, πήραμε πλάστιχα από διάφορα οχήματα πεταμένα και τα βάψαμε οι γονείς με τα παιδιά και δημιουργήσαμε και διακοσμήσαμε την παιδική χαρά εδώ του νησιού. Και μετά ήρθαν τα παιδιά του σχολείου και τα φυτέψανε, οπότε τους μιλήσαμε και για την τροφήτευση. Μαζέψαμε μπουκάλια από νερό και φτιάξαμε σχεδία, 220 μπουκάλια και φτιάξαμε μια σχεδία και έπαιζαν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι στην παραλία. Όμορφες και απλές κινήσεις θέλουν ένα σχεδιασμό, αρκεί να υπάρχει πρόθεση. Να πάμε στην Κωνσταντίνα. Γεια σας. Κωνσταντίνα, με το hashtag Nisiriously που έχει υιοθετήσει η ομάδα, προσπαθείτε έτσι να ευαισθητοποιήσετε και μικρούς και μεγάλους. Πώς νιώθει έτσι μια μαθήτρια πρώτης Λυκείου η οποία συμμετέχει σε τόσο όμορφες δράσεις, δείχνει το δρόμο για το μέλλον και ποιο είναι το μήνυμα που και εσύ περνάς στους φίλους σου, στους γνωστούς σου μέσα από αυτές τις ενέργειες? Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και για τον Γιώργο αλλά και για την κυρία Ειρήνη και γενικά για όλους τους. Το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτό είναι λίγο να αρχίσουμε να ευαισθητοποιούμαστε και να αλλάξουμε τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, τα παιδιά που λέτε πως είμαστε το μέλλον, δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Γιώργο, ποια είναι η αγαπημένη σου δράση μέχρι και σήμερα, τι σ' άρεσε περισσότερο? Ο Γιώργος ακούει? Γιώργο, δεν τις ακούω. Α, Γιώργος ερώτησε ποια είναι η αγαπημένη σου δράση μέχρι τώρα. Σε ποια δράση που σου άρεσε που συμμετείχε? Ωραία. Η αγαπημένη μου δράση ήταν όταν μαζέψαμε σκουπίδια από τις παραλίες. Ναι. Διότι μαζέψαμε πάρα πολλά. Μάλιστα. Τι θα έλεγες τώρα σε παιδιά, να του μεταφέρουμε και την ερώτηση, σε παιδιά έτσι της ηλικίας του, αναφορικά με τον εθελοντισμό, έχει να προτρέψει, έχει να τους πει κάτι, να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, να ασχοληθούν με την ανακύκλωση?
βέβαια, θέλω να πω στα παιδιά της ηλικίας μου να ευαισθητοποιηθούν και να κάνουν δράσεις όπως και εμείς και να προσέχουν με τα σκουπίδια που τα πετάνε και όσο το λιγότερο μπορούν να μην πετάνε σκουπίδια. Τέλεια. Κυρία Πάχου, η μόνιμη κάτοικη στην Ίσυρο. Έχουν αρχίσει και βλέπουν τις δράσεις που κάναμε. Η μεγαλύτερη και η κυριότερη δράση που κάναμε φέτος ήταν το Play, που ήταν για παιδιά από 6 ετών έως εφήβους 18 ετών. Ναι. Στη συνεργασία με τον βιομηχανικό σχεδιαστή που ερχόταν κάθε μήνα από την Αθήνα, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκόπα, ο οποίος με εργαστήρια, μέσα από εργαστήρια που συνεργάστηκε με τα παιδιά και του Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου, εφόσον μαζέψαμε και εμείς οι εθελοντές πάλι πεταμένα δίχτυα, 110 κιλά δίχτυα, τους έδειξε και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή και το πώς να σχεδιάσουν. Ξεκινήσανε με πλαστελίνες, με διάφορα απλά υλικά, τα παιδιά του Δημοτικού και τα παιδιά του Γυμνασίου Λυκείου μέσω υπολογιστή και σχεδιάσανε εξ αρχής. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το είδαν από την αρχή όλο να γίνεται όλο αυτό. Σχεδιάσανε ένα παιχνίδι παιδικής χαράς το οποίο έχει εγκατασταθεί στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων εκεί, κυρία Πάχου. Είμαστε 1000, οπότε ξεκινήσαμε αυτό το εργαστήριο και μέσα σε αυτό εντάξαμε και μια καμπάνια την Ethereum που είδατε στα βιντεάκια και τα παιδιά εδώ που συμμετείχαν. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πολύ όμορφο. Και μέσω αυτού τυπώσαμε και οι χασμάτινες τσάντες και μοιράσαμε σε όλους τους κατοίκους και κύπελα επαναχρησιμοποιούμενα, ούτως ώστε να σταματήσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί πλαστικά, πλαστικές σακούλες και πλαστικά ποτήρια του καφέ και να χρησιμοποιούν τα ίδια καθημερινά και να μην δημιουργούμε σκουπίδι. Οπότε ήταν ένα σύνολο μιας μεγάλης προσπάθειας που το είδαν οι κάτοικοι. Και να κλείσουμε με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο. Κωνσταντίνα, πόσο όμορφη είναι η ζωή, η καθημερινότητα εκεί στο νησί σου, στην Ίσυρο? Είμαστε πάρα πολύ ελεύθεροι. Δεν έχουμε το φόβο να μας πατήσει κάποιος. Δεν έχουμε το φόβο μήπως μας κλέψει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο χειρότερο που ακούμε τόσο πολύ σήμερα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Σκέφτεσαι το μέλλον σου, κάνεις όνειρα για το νησί σου, κάνεις όνειρα στο νησί σου μάλλον? Κάνω πολλά όνειρα για το νησί μου γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πανέμορφο νησί και αξίζει πάρα πολλά και μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Γιώργο, με τη φυσική του ομορφιά. Για πάμε και στο Γιώργο. Εκεί η καθημερινότητα πώς είναι? Είναι πολύ ωραία. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είμαστε πολύ ελεύθεροι. Ναι. Τώρα τελευταία έχουμε και κάποια κρούσματα δυστυχώς και δεν πολύ βγαίνουμε. Θα περάσουν και τα κρούσματα. Δεν πειράζει. Προσοχή χρειάζεται. Ναι. Δεν ζηλεύεις κάτι σε σχέση με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη που βλέπεις έτσι, εικόνες, ρεπορτάζ? Όχι, τίποτα. Λοιπόν, και με αυτό το μήνυμα εκεί από την Ίσυρο να τους καλησπερίσουμε βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ευχηθούμε με το καλό να τα ξαναπούμε. Και η Κρήτη και η Ίσυρος έχουν τις δικές τους ομορφιές και μας συνδέουν πολλά πράγματα. Έχουμε να πολλά κοινά. Να πάρετε την ιδέα μας και να κάνετε αντίστοιχα πράγματα και στη Θήκη στην Κρήτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για τη δράση σας. Ευχαριστούμε. Υπέροχοι άνθρωποι, δραστήρια ομάδα και από πίσω κρύβονται, θα το πω. Κάθε φορά που βγάζουμε μικρά παιδιά θα πω ότι κρύβονται νησιώτες εκεί, οικογενειάρχες, γονείς που αξίζουν πολλά. Λοιπόν.